υπήρχε περίπτωση ότι ο υπουργός και έπρεπε να τον ρωτήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ναι, απλά ο υπουργός ήταν ενημερωμένος από χθες, ο Σαρχός. Καλημέρα σας. Ο υπουργός ήταν ενημερωμένος από χθες, φαντάζομαι. Οφείλατε λοιπόν να μας ενημερώσετε και εμάς νωρίτερα, έτσι ώστε μην έρθουμε άγρια χαράματα αναμένοντας να έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και συνηθίζεται. Είναι σημαντικό και συνηθίζεται. Αφού είστε καλά στην Υπουργό, που βεβαίως πρέπει να μιλήσει ο Υπουργός, θα συζητηθεί. Και πήρε και έκταση το θέμα για νωρίτερα. Να κάνουμε και στο πρόγραμμά μας. Η μέρα μας δεν είναι όποτε σας εξυπηρετεί να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, κύριε Βιαννάκη, σας είπα προφανώς. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα στο σώμα. Προφανώς, κύριε Βιαννάκη. Προφανώς, κύριε Βιαννάκη. Το θέσατε. Σας ευχαριστούμε και την καλημέρα μας λοιπόν στον κύριο Βιαννάκη που έχει έρθει από την Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος. Τη συγγνώμη σε όλους, έτσι κι αλλιώς την είπαμε. Όχι να ξεχρεώσουμε. Απλά το κανάλι αυτό, αυτό το κανάλι δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ κανάλι. Το κανάλι αυτό είναι κρατικό και οφείλετε να σέβεστε όλες τις φωνές και οφείλουμε όλοι μας να σεβόμαστε και να τηρούμε κανόνες δεοντολογίας. Κύριε Βιαννάκη, εγώ αυτό είπα τελεία. Όχι, αφήσατε κάτι και λέτε. Βεβαίως. Όχι, όχι. Μα μας κατηγορίζετε ότι σας αργήσαμε. Όλοι, όλες οι πλευρές, οφείλουν όλες οι πλευρές να σέβονται και να τηρούμε και να τηρούνται και να τηρείτε τους κανόνες δεοντολογίας, οποίους ξέρετε. Με συγχωρείτε, αλλά μας κατηγορείτε αυτή τη στιγμή ότι καθυστερήσαμε τι, μόνο εσάς? Ας μην το συνεχίσουμε, νομίζω ότι νομίζω ότι είχαμε το συνεχίσουμε. Κανένα πρόβλημα. Τι λέτε, σας φημώσαμε? Κανένα πρόβλημα. Σας φήμωσε τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εσείς ενημερώνετε, όταν εσείς ενημερώνετε εδώ πέρα ως ΕΡΤ, και συνοείστε, θα είστε εδώ την τάδε ώρα με αυτόν τον καλεσμένο, βρισκόμαστε με άλλους δύο ακόμα εξαίρετους συναδέλφους. Ο κύριος Μανιάτης είχε έρθει, κύριε Βιαννάκη. Τρία τέταρτα αργότερα. Σας ρωτάω. Σας ενημερώνω. Ο κύριος Μανιάτης είναι εδώ και ένα τέταρτο. Εδώ και ένα τέταρτο. Διότι είχε άλλη ενημέρωση ο κύριος Μανιάτης. Σας πήρα και σας ζήτησα. Μην το κάνουμε όμως. Δεν ενδιαφέρει το κοινό. Σας ευχαριστούμε. Ζητήσαμε συγγνώμη. Μην το συνδέσετε όμως. Όχι, εσείς μας κατηγορήσατε ότι δεν είναι το κανάλι. Διαφήμωση μην το ξαναπούν κανόνες. Πάμε. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Συγγνώμη. Αλλά λέτε ότι δεν είναι κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ζήτησα συγγνώμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Με ρωτήσατε τι να σας απαντήσω. Όταν με ρωτήσατε απαντώ. Και αυτά και για άλλα θα σας απαντώ. Οπότε με ρωτήσατε σας απαντώ. Σε όλα θα μας απαντήσετε αλίμονο. Γι' αυτό είστε εδώ άλλωστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κύριε Καματερέ, πάμε στο προσφυγικό.